πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό και αν θα αποδεχθεί ήδη έχουν αποφασίσει να ενωθούν. Φυσικά. Εννοείται. Οι εθελοντικέ συνενώσει είναι μια προσδοκία των κυβέρνηση του Πασόκ από την εποχή του Σιμίτη. Και είχαν γίνει κάποιε ελάχιστε όμω, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Τώρα, ο αριθμό των μονάδων, δηλαδή των ΟΤΑ, των πρωτοβάθμιων, είναι από αποφάσει. Ξέρετε ότι τι αποφάσει του Υπουργείου Ανάπτυξη για την περιβόητη στολή του Ποτοκοπίου, τι υπουργικέ αποφάσει τη μεταβίβαση, ακόμη τι ψάχνουν. Ούτε και μόνο για το κράτησε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο διαφορετική είναι η προοπτική μια χώρα, μια κυβέρνηση και η υποχρέωση δήμων, περιφερειακών, περιφερειακών, ομαρχών κτλ. Να βγαίνουν όλα στον αέρα. Από εκεί πέρα θα πρέπει εσύ. 100 μέρες μιας πολύ γόνιμης κυβερνητικής δραστηριότητας. Το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει 3 μήνες ή συμβολικά όπως λέμε 100 μέρες και έχει επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο. Και βέβαια σε ένα πολύ δυσάρεστο οικονομικό περιβάλλον. Γνωρίζει πια όλη η Ελλάδα τα ψεύτικα οικονομικά στοιχεία που έχουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς αλλά και εντός της χώρας και στη Βουλή των Ελλήνων, την επίθεση των διεθνών οίκων στην Ελλάδα, τα προβλήματα δηλαδή που αντιμετωπίζουμε και παρόλα αυτά τις πρωτοβουλίες κυβερνητικές του ΠΑΣΟΚ που δεν απέστη ούτε μία στιγμή από τις προεκλογικές εξαγγελίες. Τις μεγάλες κατευθύνσεις για την ευημερία της χώρας, για μια άλλη Ελλάδα, για την οποία πρέπει να εργαστούμε και εργαζόμαστε κάθε μέρα πάρα πολύ σκληρά. Για την αναδιανομή του πλούτου προς όφελος των ασθενέστερων τάξεων, για την αλλαγή του διοικητικού χάρτη της χώρας, για την διαφάνεια παντού, για την αξιοκρατία που είναι το στίχημα με τη νέα γενιά και βέβαια για την περιφερειακή ανάπτυξη που είναι το κλειδί της εθνικής ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία. Μέσα από το σχέδιο Καλλικράτης που μόλις έχει δοθεί για διαβούλευση και ένας λόγος που σήμερα βρισκόμαστε εδώ είναι και αυτό, το σχέδιο Καλλικράτης, διαβούλευση από άκρους άκρους στη χώρα, προκειμένου να αλλάξουμε άρδυντα πράγματα, να δώσουμε αρμοδιότητα σε ισχυρούς δήμους, σε μεγάλες και ισχυρές περιφέρειες και η κάθε μία από αυτές, ο καθένας δήμος από τους 370 περίπου που στο τέλος θα βγουν από τους χίλιους και που υπάρχουν σήμερα, να έχει το δικό του τοπικό σχέδιο ανάπτυξης. Κύριε Ράπου, το ποσό κέρδισε τις εκλογές με 10 μονάδες διαφορά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή διατηρεί αυτό το ποσοστό με διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία τις πρώτες 100 μέρες. Νομίζω ότι και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτό και αυτές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η διαφορά ακόμη και σήμερα που μιλάμε βρίσκεται στα όρια του στατιστικού λάθους στο 9,5%. Σαφώς και το διατηρεί. Και είναι φανερό σε ολόκληρη τη χώρα, σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και θα έλεγα και σε όλες τις ηλικίες και στους μεγάλους και στις μικρότερες ηλικίες, γιατί εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα της πολιτικής, γιατί είναι η επόμενη γενιά. Είναι η γενιά που αν δεν τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα, θα ζήσει, θα είναι η πρώτη μεταπολεμική γενιά που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη της. Την διαφορά είναι το που ΠΑΣΟΚ την κρατά. Την εμπιστοσύνη του κόσμου την έχει. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Και αυτό το κεφάλαιο δεν θέλει και δεν πρέπει να εξαντληθεί χωρίς νόημα. Γι' αυτό και τις 100 πρώτες ημέρες, με όλες τις δυσκολίες, ακόμη και με τα λάθη τα οποία υπήρξαν για μια καινούργια κυβέρνηση, λάθη που κάθε στιγμή τα αποδέχεται το ΠΑΣΟΚ και προσπαθεί να τα διορθώνει, βλέπετε πόσο πυκνή δουλειά υπήρξε. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα υπουργικά συμβούλια που έγιναν αυτούς τους 3 μήνες ήταν περισσότερα από όσα έκανε η Νέα Δημοκρατία στην πενταετία που κυβέρνησε. Όλα αυτά όμως για τον ΠΑΣΟΚ δεν ακούν. Ο πύχης είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο δρόμος που έχει να διανύσει και έχουμε να διανύσουμε ως χώρα πάρα πολύ μεγάλος. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση να τα κάνει μόνη της. Ζητά όχι μόνο τη συμπαράσταση, τη συμμετοχή του κόσμου σε κάθε βήμα. Γι' αυτό και όλες οι μεγάλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες βρίσκονται στη διαβούλευση, στην κρίση και στην κριτική του κάθε Έλληνα πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Με τους καλύτερους δυνατούς όρους, την υπόθεση της διαβούλευσης για τον Καλλικράτη, δηλαδή για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής. Νέα περιφερειακή συγκρότηση της χώρας. Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Αποκέντρωση πόρων. Λιγότεροι δήμοι,
λιγότερα συμβούλια οικονομίας κλίμακας, οι οποίες θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν κονδύλια, λιγότερα νομικά πρόσωπα, από 6.000 όλη τη χώρα θα πάνε στα 2.000 νομαρχίες, σήμερα θα πάμε στις 13 περιφέρειες. Καταλαβαίνετε, 14 δεν θα είναι, γιατί η Θεσσαλονίκη είχε αντιδράσει την 14η, οπότε σας το λέω κοντά, δεν θα υπάρξει. Δεν θα έχουν αναφορά. Το κλείνω όμως, γιατί δεν σας αφορά άμεσα η ιστορία της Θεσσαλονίκης. Απλώς το ανέφερα για το 14 περιφέρειες που βγήκε στη διαβούλευση καταρχήν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν μόνο τη χάραξη πραγμάτων επιθάρτου, έχουν δώσει σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή. Άρα αυτό που έχουμε να συζητήσουμε για τον Καλλικράτη είναι στους Δήμους. Τι θα μεταφερθεί από το κεντρικό κράτος στις περιφέρειες. Και εδώ ο αγώνας, ξέρετε, είναι διαρκής διάθεση. Βεβαίως μιλάει για άλλους όρους για την περιφερειακή ανάπτυξη και βεβαίως έχουμε τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος είναι πάρα πολύ επιμόνο σε αυτό. Και θα χρειαστεί αγώνα για να κουβαλήσει μαζί της και τους αντίστοιχους πόρους. Αυτό λοιπόν είναι η ουσία της διαβούλευσης. Στελέχη εδώ που φαντάζομαι είστε πολλοί. Προερχόμενοι από την αυτή, μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει μια περιφερειακή αξία. Αποκέντρωση της ουσιαστικής δύναμης του τόπου να αποφασίσει των χρημάτων από μόνος του και πολύ μεγάλη ευθύνη βεβαίως. Αρκή διαδικασία και αν αποτύχουν τρόπων ονομάτων ή αν θέλετε και αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Συγγνώμησες και συγγνώμη, καλά κάνει αυτή την ευκαιρία. Το βράδυ στον δρόμο. Τις ίδιες φωνές σε όλες τις εδωπεριφερειακές ανισότητες και τις ενωτονομαρχιακές ανισότητες. Εδώ λοιπόν έχουμε να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Εδώ λοιπόν μπαίνει το ζήτημα της συζήτησης και εδώ θέλω να επικεντρωθεί η σημερινή συζήτηση, αν μου επιτρέπετε. Ο καθένας βέβαια μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό θα είναι η ουσία και να επαναληφθεί και θα έλεγα στην ομαρχιακή κάτι που πρότεινα χθες και στη Θεσσαλονίκη που είχαμε την ίδια διαδικασία. Λύση. Φωνάξτε τους νέους, τα επιμελητήρια, τα εργατικά κέντρα. Φωνάξτε τα άλλα κόμματα, τις άλλες παρατάξεις. Να μιλήσουμε όλοι. Δεν είναι θέμα Πασόκ ο Καλλικράτης. Είναι θέμα ουσίας, ανάπτυξης και μέλλοντος της χώρας. Και της περιφέρειάς μας και του νομού μας και της κάθε γειτονιάς μας ξεχωριστά. Και να τον ακούσουμε με τα αυτιά μας τεντωμένα. Ο Παπανδρέου έχει τα αυτιά του ανοιχτά. Ποιοι είμαστε εμείς που θα τα κλείσουμε. Ξέρετε πόσες βελτιώσεις, πόσες αλλαγές έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα στα νομοσχέδια. Και λάθη. Ένας όροφος, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Μακριά από μένα όλα αυτά που λέω μακούφισε. Λοιπόν, κανένας διευθυντής του Υπουργείου δεν πέρασε τα πέντε τελευταία διευθυντές. Δεν πέρασε τα πέντε τελευταία χρόνια την πόρτα του Υπουργού. Χαιρετίζω τη σημερινή διαδικασία. Και την έλευση της αγαπητής εκκλησίας στην οποία αναπράζεται μόλις. Θέλω γραμματέα να κάνω μια πρόταση. Επειδή θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα της νέας αρχιτεκτονικής στην αυτοδιοίκηση, να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση στο κόμμα. Και επειδή το θέμα επίγειο κρίνω σκόπιμο την επόμενη εβδομάδα, το κόμμα να κάνει μια συνέντευξη και να κουβεντιάσει με ανοιχτά χαρτιά αλλά και με ουσιαστικές προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει στο νομότερο κάνουν. Από το ΠΑΣΟΚ σηματοδοτούσε τη μετάβαση από τον άγριο νεοφιλελευθερισμό, την αυτορυθμιζόμενη οικονομία, στην πορεία για μια δίκαιη κοινωνία. Αυτό σηματοδοτούσε επίσης και καταδείκνυε την διαφορετική θέση και στάση των δύο πολιτικών κομμάτων για τα ευρύτερα και κοινωνικά ζητήματα.